ευχαριστημένοι που έχουμε, ας πούμε, καλή συναναστροφή. Αυτό φαίνεται, γενικά φαίνεται στις γυναίκες, όταν χαίρονται, τραβιούνται οι κόρες των ματιών, γίνονται πιο, ας πούμε, κινέζικες, πιο μογγόλικες. Ή άμα είναι ευχαριστημένες που κάνανε έρωτα ή ότι είναι ευτυχισμένες. Γενικά αυτό φαίνεται στο φρύδι. Στο φρύδι. Η κόρη τραβιέται, γίνονται πιο κινεζοειδείς, ας το πω έτσι. Ναι. Έτσι καλονίζει το πρόσωπό σου. Είναι έτσι, ναι, φαίνεσαι ότι είναι... Ναι, σας πω, είναι πάρα πολύ όμορφη η γυναίκα, είστε. Σαν να ξύπνησα τώρα. Ναι. Θα μπορώ ξυπνήσω. Τώρα ξύπνησες, γιατί τώρα με ανακάλυψες. Έχει ένστικτο και αφού σε κατέταξε στις μια από τις πιο λίγο πολύ, στις από πιο πολύ ποιήτριες τώρα και συνθέτριες. Σε παλιά αγάπη μου. Είσαι έτσι ταραγμένη και
κουρασμένη σωματικά, επειδή εκφράζεις ότι είσαι τελείως ερωτευμένη μαζί μου, αυτό φαίνεται στις φωτογραφίες. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί σου, σε εκτιμώ και σε συμπαθώ. Σοτσάκι. Κοιμόμουν λοιπόν με εκείνη την κοπέλα, κάνα τρίμηνο. Όταν έφυγε στο εξωτερικό, τότε κατάλαβα τι σημαίνει το έτερο νήμις. Σου έλειπε. Αισθάνθηκα ότι από δίπλα μου κάτι ξεζώθηκε. Σου έλειπε. Ναι, αισθάνθηκα όμως ότι κάτι ξεζώθηκε από το πλευρό μου. Εκεί τότε πήγε ο νους μου από πού βγήκε το έτερο νήμις. Δεν υπάρχει άλλο μισό. Και γι' αυτό, για μένα. Ναι, πάντως εγώ το συνδύασα. Δεν υπάρχει άλλο μισό, Γιάννη. Είμαστε ολόκληροι άνθρωποι. Το άλλο, δεν ψάχνουμε το άλλο μας μισό. Ψάχνουμε το άλλο μας ολόκληρο. Πάντως, επειδή είχα ακούσει μια διάλεξη ενός γεωπόνου φοιτητή, έλεγε ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει από τότε που προσπαθεί να πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, άμα βάλεις ένα κλαδί και το κόψεις για να φτιάξεις ένα άλλο δέντρο, αμέσως ένα μέρος από το παλιό δέντρο ξεραίνεται. Το ίδιο γίνεται και στον άνθρωπο. Αρχίζει να σπίζουν τα μαλλιά του, κάνει διπλωσάγωνο, σπίζουν οι φαβορίτες του. Κάτι. Ναι, ο άνθρωπος όμως που έχει. Βλέπει ομορφιά παντού, δεν γυρνάει ποτέ για μένα. Ο άνθρωπος που είναι καλός, που δεν κρατάει κακία για τους άλλους, που συγχωρεί, που αγαπάει. Αυτό φαίνεται, είναι ψυχή μας. Το πρόσωπο μας είναι ψυχή μας. Δεν γυρνάει ποτέ. Ναι, τώρα. Δεν έχει δει ανθρώπους που μεγαλώνουν και είναι όμορφοι. Γιατί είναι καλοί άνθρωποι, έχουν καλή ψυχή. Αυτό το είχα παρατηρήσει όταν ήμουν πολύ νέο. Ενώ οι σκοτεινοί άνθρωποι, συγγνώμη, οι άνθρωποι που έχουν κακία, φαίνεται στο πρόσωπό του, στο βλέμμα του, όψη του. Οι άνθρωποι που ακόμα και είναι κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι και είναι καλοί άνθρωποι, είναι όμορφοι. Επειδή βλέπει ανθρώπου μεγάλου ηλικιωμένου και λε τι όμορφο άνθρωπο αυτό, τι ωραίο άντρα, τι ωραία γυναίκα. Ακόμα και αν είναι κουρητήδε, είναι όμορφοι. Είναι η ψυχή του. Ναι. Δηλαδή, εμένα μου λένε ποτέ δεν φαίνομαι κουρασμένη. Ενώ εγώ νιώθω κουρασμένη, άϊπνη, μου λένε ποτέ δεν φαίνεσαι άϊπνη. Αυτό τώρα θυμήθηκα όταν πήγαινα το 77 στο Καφατζόγλιο, το 76 και έκανα προπονήσεις με τον Άνταλ Γκιούλα, αυτό ήταν ο μοσπονδιακός του ΣΕΓΑΣ, τον είχε φέρει μεταγραφή από την Ουγγαρία. Ήταν ένας σιγουρός μαγιάρα, μαγιάρος έτσι, αντράκλα. Είχε η πρίνσες Λέιλαντ, δηλαδή τότε ήταν ο Ρόης και η πρίνσες Λέιλαντ, το 76. Τον λέγαμε εμείς, επί τσιρέκια τότε, 20 χρονών, 19, 25, 23, Μίστερ. Φωνάζαμε, το λέγαμε κύριε.
προπονητάει και Άνταλ, τον έκαμε μίστερ. Ψάρωνε, γιατί έπρεπε να σε πει θα κάνεις 50 χιλιόμετρα, φίλος μου, τρέξει 50 χιλιόμετρο το πρωί αεροδρόμιο. Δεν σε ρώτησε και αν τα έκανε. Ήταν σίγουρος ότι τα έκανε. Έλεγε τον ένα μαραθωνοδρόμο που βγήκε δεύτερο στους μεσογειακούς, τον Τάσο τον Σαθά. Φίλος μου, αυτό το εβδομάδα μόνο από το καλάδα. Τίποτα άλλο δεν έβαζε στο στόμα του. Ούτε ψάρι, ούτε μεζέ, ούτε μυρουδιά, ούτε λίγο ψωμί, παξιμάδι. Μόνο από το κάλια. Και έτρεχε και 50 χιλιόμετρα τη μέρα. Τρεις φορές τη μέρα, τρεις ώρες το πρωί, τρεις ώρες το μεσημέρι, τρεις ώρες το βράδυ. Δηλαδή ήταν όλο στο μπλουζ. Και βέβαια τότε ήταν και αυτό μια αιτία του ελλείμματος. Αυτοί δηλώνανε ότι είναι πυροσβεστικοί. Πολοχαγός, ας πούμε, δεν πατούσε ποτέ. Έτρωγε τζάμπα στους έγκαρες φαγητά. Μπλήρωνε, έπαιρνε μισθό πυροσβέστου. Εν πάση περιπτώσει ήταν επαγγελματίας, δηλαδή αθλητής. Και τρώγανε και στα ζώα στο κηλικείο. Αλλά στα ζώα, λέμε στα ζώα, αλλά έτρωγε μόνο φρούτα. Γιατί όμως τον ψάρωνε αυτό, γιατί τον έπειθε ότι άμα ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα θα γίνει πρωταθλητής. Άλλο ένα όραμα πλαστό, εντάξει, βγήκε πρωταθλητής και τι έγινε. Τον έβαλε μια φορά και ο Τζαφέρης σε ένα ψηφοδέλτιο, βουλευτή, υποψήφιο, όλοι γύρω. Κάτι έξω, και εν πάση περιπτώσει όμως είδες, έχει ένα όραμα το οποίο μετά τα παντρεύτηκε αρμηνιάς και μια Πολωνέζα. Δηλαδή δεν ανέβηκε και κοινωνικά. Τώρα ήταν ένας πρωταθλητής του ΠΑΟ. Αλλά είναι σε έπειθε ο άλλος να ακολουθήσεις το πρόγραμμά του. Είτε ο Χίτλερ να ήταν έτσι, έπρεπε να κάνεις τόσα 600 τη μέρα μέσα στην παγωνιά με πλαστικές φόρμες, να τρέξεις στα 60 δευτερόλεπτα τα 600 γύρω-γύρω. Δηλαδή έρχανε σε 600, 200 μέτρα τζόκινγκ και ξανά. Όχι 600 και την άλλη μέρα, να κάνεις και μια τριανταριά. Και σε έπειθε. Λοιπόν, αυτό το φρύδι, παρόλο που στο τέλος, πάρα πολύ σε πάει. Ναι. Πραγματικά σε λέω. Πόσο έχουν πεταχτεί οι μύες μου όλοι. Ναι. Γιατί έχω... Είναι το κρεβάτι του πιλάτες και αυτό το κάνω έτσι μετά. Αυτό πάνω κάτω, καταλαβες. Είναι κοιλιακή, γι' αυτό η κοιλιά μου, δες πως έγινε. Έσφιξε η κοιλιά μου όλη. Όλα πετάχτηκαν. Τώρα μένα μου συμβαίνει ένα άλλο περίεργο φαινόμενο. Μέσα στα μάτια σου μπορεί να κοιτάω την κοιλιά σου, είναι περίεργο. Ναι. Κάθε frame που κάνει, που είναι 25 λεπτό, είναι διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα έχω σύντροφο σήμερα, στην παρέα μου, την εκπομπή μας, ο μύθος του Έντουιν, παρά έγινε μύθος, πώς έγινε ο παραμυθάς και ερωτεύτηκε. Πρώτη φορά έτσι η κοπέλα που κάθεται τώρα εδώ μαζί μου
20 ώρες πώς κάνουν έτσι παρέα, που είναι φοβερές ώρες στις φωτογραφίες. Και αυθόρμητες και αξίριστοι και πονημένα τα μάτια και λοιπά, η σοβαρά είναι αυθόρμητη. Ναι, να το έχεις έτσι, πολύ αγάπη, και ανάει το γραφείο των talk show κυρίου Ετσιλού. Κέρματα που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ. Κάποιος προσπαθεί να με βγάλει τρελή. Με φέρες εδώ στην εκπομπή σου να κάνω λίγο τη δύσκολη και ίσως θα καταφέρω. Δεν είναι η γνώμη σου. Διάβαζα μια φορά στο Newsweek το περιοδικό. Ο Francis Ford Coppola, για να χρηματοδοτήσω, λέει, τον ονό αποκάλυψη τώρα, πούλησα το ράντζο μου. Αλήθειες λες να είναι αυτά? Αν αλήθειες. Ναι. Ξέρω. Όμως εσύ έφερες μια αντίρρηση τώρα όπως την έφερες και εγώ αμέσως πήγα σε κάτι μεγαλειώδες. Δηλαδή σαν να σε κοιτάω μέσα στα μάτια και βλέπω όλο τον κόσμο. Συνήθως σκεφτόμαστε για μανιακό άνθρωπο. Μανιακό σε κάνει η φτώχεια. Κατά σύμπτωση βρήκα ένα μανιακό βιβλίο και λέει το εξής. Εάν μου επισκεφθείς ότι θα ραγωνιαστούμε, και εγώ αρχίζω και παίρνω δαχτυλίδια, νοικιάζω γασονιέρες, βίλες, εγώ αυτοκίνητα, πλοία, οτιδήποτε, και αφητήσεις το λόγο σου, μπορώ να σε δικάσω με τα άρθρα περί δικαιολόγιου του πλουτισμού. Είπα να μου τα επιστρέψεις. Προκαταβολές που έδωσα για τον Νίκη, που πλήρωσα σπίτια, ξέρω εγώ, που έδωσα αέρα για να χτίσουμε γασονιέρα, βίλα, οτιδήποτε είναι. Τον είπα να με φέρει πολυθρόνες κάποιον, δεν τα επιστρέψει. Αυτό. Και επίσης βρήκα μία που, ας πούμε, έστω κάνει επίδειξη μόδας από επάγγελμα τσιτσιδί, δηλαδή μαγιό, στριγκάκια και τέτοια. Αυτή έχει τάσει προς την παρανομία. Από την άποψη ότι είναι αιτία διαζυγίου. Εγώ δεν θέλω γυναίκα με γυρνάει μισόγυμνη και πουλάει αέρα και δεν ξέρω γιατί είναι, δεν μπορώ. Ή διαμαρτύρω τη συγγενή μου, η μητέρα μου και η γιαγιά, δεν σέντε, είναι και μου πούνε διώξτε. Θα έπαιξες κάτι DVD που βρήκα. Όχι, DVD θα παίξω. Βλέπεις τελικά τίποτα περίεργο? Σε βλέπω έτσι απαθή. Α,
άκουσα από αυτούς, δεν κάναν τίποτα, αλλά παριστάλανε πολύ πράγμα. Και έτσι που λες, κυρία συνάδελφε, έτσι λύγει μια περίοδος της ζωής μας. Το μόνο περίεργο είναι που κάθομαι μαζί σου. Αυτό είναι λίγο. Μπορεί να είναι κάποιος άστεγος που την έκανε για λίγο χρονικό διάστημα. Σπάζοντας την πόρτα σου, πώς μπήκε μέσα. Άλεξε, κάνω τσιγάρο. Κρίμα που δεν έγινα διντέκτη. Θα ανελάβαινα υποθέσεις, θα τις άφηνα ανεπλήρωτες, θα ζούσα τις προκαταβολές, ό,τι ακριβώς κάνει η ελληνική αστυνομία. Άστα αυτό σε μένα. Μήπως ο άνθρωπος το κάνει κασονιέρα και πήγε στη σχέδιο τη χάλασε. Λόγω του πιάνου. Είχες τόσους μήνες που έλειπες, ξεράθηκαν, εγώ. Εσύ τι θα έκανες αν θα ήσουν σαν κι αυτό. Αυτός θα ξέρει ότι έτσι σου λατσάρισε πολύ τέλη ξενοδοχεία, ε. Ναι. Μια παλιά συγγενής που πέθανε. Εκείνο το DVD μάλλον το είδε πολλές φορές. Του αρέσει που τυραννιέμαι. Γιατί? Για να πιάσουμε παρτίδες. Να σε βοηθάω. Είσαι ύποπτη για υπόθαλψη εγκληματία.
γενικά δεν πολύ φορέθηκε φαίνεται. Είχε φτιάξει, είπες, κάδρο, φωτογραφία σου και ενός άντρα. Θέλει να με ενοχοποιήσει. Ή δεν πρόλαβε να γίνει. Ή δεν πρόλαβε και να μας ενοχοποιήσει. Το φόρεμα είναι χειμωνιάτικο. Γνωστό σενάριο τελικά, άστεγος να μένει σε άδειο σπίτι, που βρήκε. Ο άντρας του κάδρου είσαι εσύ. Πρέπει να είσαι. Μα δεν έγινε τίποτα. Γι' αυτό με κάλεσες. Αυτός ήταν να γίνουν οι έρευνες, πριν τις κάνουμε εμείς. Και άξιο δράστης, μόνο τον υπολογιστή να παίζει. Και τι λες όλο αυτός. Γι' αυτό λέω αυτός. Γιατί μάλλον άντρας θα είναι για να ξέρει ότι είσαι μορφούλα, ωραία γυναίκα και μπορεί και να με περίμενε και να έρθει. Γιατί ασυναίσθητα λες μόνο αυτός. Σενάριο τώρα έχει. Τα όπλα. Αν κάνω κάτι θα το κάνω για την αστεροφημία μου. Δεν ασχολούμαι με τα σκουπίδια αυτού. Ο άνθρωπος αθυποβάλλεται ότι είναι κάποιος. Άνθρωπος προσπάθησε ό,τι τον ενοχοποιεί να το πλύνει. Πώς αμφιποβάλλεται, στείνοντας σκηνικά και ενοχοποιώντας με. Έμεινε εδώ γιατί θεωρεί τον εαυτό του περαστικό. Τρομοκράτη. Θα έπρεπε να ρίξω ματιά στα σκουπίδια. Εσύ. Τα απλά πράγματα. Ναι. Φεύγω, Ναι.